Πολύ ευχαριστώ για την παρακολουθήτη. Εδώ. Second after this long week with a lot of games. We finish very happy. Because a difficult schedule this week. And today we manage the game, we manage the minutes. We try to be ready for the next game. Καταρχάς, θέλω να πω συγχαρητήρια στην Ευρωλίγκα. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, ένα βαρύ πρόγραμμα. Καταφέραμε, είμαστε ευχαριστημένοι τώρα που τελειώσαμε την εβδομάδα. Και σήμερα καταφέραμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι, να διαχειριστούμε τα λεπτά και να μας επιτύχει για την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ρωτήσω. Ως φίλοι του Παναθηναϊκού, η αγωνία μας και όχι ως δημοσιογράφοι είναι από τα πάντα στο Final Four. Θα καταφέρει η ομάδα να μπει στην τετράδα. Ας Παναθηναϊκός φας. Ο ίδιος της ήρθε δίνουμε του Ιέκου του Τίμου του Φάνα. Και now we did the first step. We will be in the first eight teams. But it was a difficult we knew from the beginning that it was difficult to find. So now we know that we will play by finals and after that we will try to go to final for sure. Τώρα κάναμε τα πρώτα βήματα που ήξεραμε να θέλουμε να δείξουμε όλα τα καταφέρουμε. Οπότε θα συνεχίσουμε να παίξουμε και θα το βοηθήσουμε να πάμε στο Final Four και θα είναι δύσκολο, δεν ξέρουμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ευχόμενη πολύ καλή συνέχεια στις υποχρεώσεις που έχει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο για μας νομίζω ότι στην κλίμακα του βαθμού δυσκολίας δεν υπήρχε αριθμίση. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε μέσα από το 40 λεπτό να φτάσουμε καταρχήν στο τέλος του παιχνιδιού να είναι όλοι οι παίκτες μέσα. Όπως είδατε, είμαστε 7 παίκτες. Φαντάζομαι στο τέλος θα πρέπει να με ρωτήσετε για την 7 παίκτες, γιατί συνήθως εδώ γίνονται δηλώσεις και δεν γίνονται ερωτήσεις για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Φαντάζομαι στο τέλος θα περιμένω να με ρωτήσετε. Το παιχνίδι προσπαθήσαμε, όπως σας είπα, να επιβιώσουμε στο πρώτο ημίχρονο όσο είχαμε δυνάμεις και όσο μας το επέτρεπε η φορά. Θεωρώ ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί, η εικόνα μας ήταν πάρα πολύ καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε μια φυσιολογική αντίδραση της καλύτερης ομάδος και μια φυσιολογική πτώση η οποία ήρθε και από τη φορά και από την κούραση. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο μπορούμε να πούμε όσον αφορά το παιχνίδι. Υπάρχει μια διαδικασία στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά το τι γίνεται μετά από αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να απασχολήσει τους ευθύνοντες. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία φαίνονται άλυτα. Και περιμένουμε να δούμε ποιες είναι γενικά και οι αποφάσεις και οι κινήσεις, ώστε να δούμε και ποια είναι και η επόμενη μέρα αυτή της οπτικής ομάδας. Καλούμαστε να υποστηρίξουμε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και θεωρώ ότι η λέξη δυσκολία δεν περιγράφει το τι έχουμε μπροστά μας. Ίσως είναι μια κατάσταση ή μια αναστρέψη. Θα γίνουν οι απαραίτητες, τα απαραίτητα meeting και οι συζητήσεις άμεσα από αύριο για να δούμε ποιο είναι το αύριο της ομάδας, όπως είπα, και το τι με γενέστε με τη διαδικασία ότι η ομάδα έχει να δώσει ακόμη 6 παιχνίδια μαθηματικά.
έχει ελπίδες να διεκδικήσει τη σωτηρία και αναμένουμε αποφάσεις, διευκρινήσεις, οδηγίες για το πώς θα μπορέσουμε από αύριο το πρωί. Ευχαριστώ. Να ρωτήσουμε μια ερώτηση. Μετά το συγγύσεις και μετά αποφασίζεις. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω αν δεν ακούσω. Ευχαρίστως, όταν θα απαντηθούν ή όταν θα τεθούν τα θέματα στο τραπέζι και απαντηθούν οι απορίες μου, απαντηθούν οι ερωτήσεις μου, θα μπορέσω να σας απαντήσω. Coach, μπορείτε να μας αντιμετωπίσετε εγώ σε έγινε με τους που ασχολούνται και γενικά με τους ξένους και τους έδεσε τέτοις που υπάρχουν παράγοντα με γονείς και γίνονται και παρακολουθώ με 3-4 πέντες, εσείς κάνετε και προσπάει δέσεις και υπέρβαστε αλλά περιμένω τον κόσμο να μάθει κάποιος πρέπει. Ακριβώς αυτό, δηλαδή θα πρέπει τελικά να περιγράψουμε και το τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, ερχόμαστε εδώ πέρα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Υπάρχει μια διαδικασία που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε μια κατάσταση, αλλά ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Το μείζον πρόβλημα της ομάδας είναι το οικονομικό. Θα πρέπει να κρυφτούμε δηλαδή προς το πρωτάθλημά μας, όχι. Από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί σταματάνε όλα. Γι' αυτό το λόγο είχαμε την αποχώρηση του Φέιμς, γι' αυτό το λόγο είχαμε την αποχώρηση του Σκουλούδη. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν μέσα στη διαδικασία της εβδομάδος παίχτες οι οποίοι απέχουν από τις προπονήσεις για αυτόν τον λόγο και για αυτόν τον λόγο όπως εσείς είδατε οι προπονήσεις μας γίνονται με 4, 5, ενίοτε 6 άτομα το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν είναι συνθήκες λειτουργίας μιας ομάδας η οποία πρώτον πρέπει να σέβεται τον εαυτό της, πρέπει να σέβεται τη λίγα στην οποία συμμετέχει και σίγουρα πρέπει να σέβεται και τους αντιπάλους. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το διακρίνω. Δηλαδή, όλο αυτό που περιγράφω δημιουργεί ένα καθεστώς το οποίο δεν σέβεται γενικά τη λειτουργία της ομάδας. Άρα λοιπόν, η απάντησή μου είναι απλή, αλλά και πολύ δύσκολη να βρεθεί η απάντηση. Πάμε να σας ρωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.